Στο πνευματικό κέντρο Χανίων χτυπά και φέτος η καρδιά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου από τις 16 έως και τις 27 Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα γεγονός που είναι θεσμός πλέον μετά από 12 χρόνια που διοργανώνεται, τον οποίο εκτός από την περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων, το Δήμο Πλατανιά, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας στηρίζουν 40 ακόμα φορείς και ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στον πολιτισμό και στην προβολή των Χανίων. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων αποτελεί την αυαρχίδα των Φεστιβάλ των Χανίων και της Κρήτης. Φέτος για 12η χρονιά ανοίγει τις πύλες του και από 16 μέχρι 27 Οκτωβρίου περισσότεροι από 200 δημιουργοί και από 35 χώρες μαζί με δεκάδες σχολεία θα καταστήσουν τα Χανιά το επίκεντρο της κινηματογραφικής τέχνης. Το φεστιβάλ έχει εδώ και μία εβδομάδα και την πέμπτη απόφαση συγκλήτου του Πανεπιστημίου της χώρας για να είναι σε συνεργασία μαζί του. Φέρνει για πρώτη φορά μια ενότητα σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Μπολόνια. Έκανε ειδική σύμβαση με τον διεθνή οργανισμό που η Περιφέρεια Κρήτης υιοθέτησε να χαρακτηριστεί ως Περιφέρεια Διατροφικού Πολιτισμού την μεθεπόμενη χρονιά. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του κινηματογραφικού κομματιού αυτής της συνεργασίας. Στο φεστιβάλ προβάλλονται εκατοντάδες ταινίες κάθε χρόνο, ενώ περιλαμβάνει πολλαπλές παράλληλες δράσεις. Μάλιστα, στο τελείωμα του προηγούμενου κάθε χρόνο αρχίζει αμέσως σκληρή δουλειά για την προετοιμασία του επόμενου. Τη διοργάνωση συνδράμουν 187 εθελοντές. Πέρα από τις εργασίες και τα έργα των σχολείων μέσα από τα εργαστήρια των μαθητών του φεστιβάλ, θα φιλοξενήσει και από άλλα σχολεία από όλη την Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, θα έρθουν γύρω στα 25 σχολεία από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Φιλοξενούμε τον Γιώργο τον Αρβανίτη, ένα από τους μεγαλύτερους διεθνές φωτογραφίας εν ζωή της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Περισσότερες από 120 ταινίες υπογράφονται από τον Γιώργο τον Αρβανίτη και φυσικά μια μεγάλη διασύνδεση με αυτό που λέμε με όλο τον κινηματογράφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας. Ο άνθρωπος, ένας από τους δημιουργούς που έχουν γράψει πολλές ώρες κινηματογραφικής μουσικής. Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα έχει παρουσία και στη Δημοτική Πινακοθήκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, αλλά και στο Βενιζέλιο 2 με δράσεις. Σωματείες της επαρχίας δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους. Τελευταία αναφορά τα σχολεία. 15 ταινίες. Νομίζω ότι τελειώσαμε φέτο με πολύ αγάπη και πολύ προσπάθεια. Στην πρεμιέρα θα προβληθεί η ταινία «Οι πειρατές της Γραμβούσας», μια παραγωγή της Cosmote TV που αφορά στα Χανιά, ενώ θα προβληθεί και το τρέιλερ αλλά και το βίντεο κλιπ της νέας ταινίας του Σταύρου Ψηλάκη. Το φεστιβάλ έχει προβολή τοπική, εθνική και παγκόσμια. Φεστιβάλ πολιτισμού, φεστιβάλ εκπαιδεύσεως.